Αλλάζει το κλίμα ανάμεσα στο Δήμο Καβάλα και τα φιλοζωικά σωματεία για το θέμα των αδέσποτων ζώων, με τα σωματεία να αναλαμβάνουν ενεργό και ρυθμιστικό ρόλο στη διευθέτηση του προβλήματο. Όπω προκύπτει από το δελτίο τύπου του σωματείου, τονίζεται πω σε εξαιρετικό κλίμα πραγματοποιήθηκε η συνάντηση εκπροσώπων των φιλοζωικών σωματείων με την αντιδήμαρχο κυρία Κορίνα Πρασά και τη δήμαρχο Καβάλα κυρία Δήμητρα Τσανάκα. Δεν τα δίνω μόνο εγώ, τα δίνει ο νόμος. Ο ίδιος ο νόμος δίνει αυτά τα δικαιώματα, αλλά επιπλέον είναι τύχη να έχουμε πρώτον σαν Δήμος εγκαταστάσεις, τις όποιες εγκαταστάσεις έχουμε του κτηνοτροφίου. Όπως είπα και άλλη φορά, δεν έχουν όλοι οι Δήμοι αυτή την τύχη. Και δεύτερον, είναι τύχη να έχουμε φιλοζωικά σωματεία. Ο ενεργός πλέον ο ρόλος των φιλοζωικών αφορά κυρίως έξι σημεία. Πρώτον, ανατέθηκαν καθήκοντα στα φιλοζωικά σωματεία να μεριμνούν και να διαχειρίζονται τα αδέσποτα ζώα συντροφιά του Δήμου Καβάλα σε συνεργασία με το Δήμο Καβάλα με μοναδικό γνώμονα την ασφάλεια και υγεία των πολιτών και την ευζοία των αδέσποτων ζώων. Δεύτερον, παρασχέθηκε η άδεια πάση φύσεω ελέγχου του κοινοκομείου Καβάλα στα φιλοζωικά σωματεία. Τρίτον, αποφασίστηκε η έναρξη προγράμματο υιοθεσιών από τα φιλοζωικά σωματεία με στόχο την υιοθεσία ζών του κοινοκομείου Καβάλα. Τέταρτον, συστάθηκε η Πενταμελή Επιτροπή Διαχείριση Αδέσποτων Ζών με πρόεδρο την κυρία Κορίνα Πρασά, κτηνίατρο την κυρία Ευαγγελία Κονταστόλη, εκπαιδευτή τον κύριο Δημήτρη Μίσιο και εκπροσώπου των φιλοζωικών σωματείων του κυρίους Γεώργιο Ρουσόπουλο και Κωνσταντίνο Κωνσταντινίδη, η οποία θα ελέγχει μεταξύ άλλων τι περισυλλογέ και τι επανεντάξει των αδέσποτων ζώων. Πέμπτον. Αποφασίστηκε η άμεση ηλεκτρονική σήμανση και ο εμβολιασμό όλων των αδέσποτων σκύλων του Δήμου Καβάλα, πράγμα που θεωρείται άμεση ανάγκη για τη διασφάλιση τη υγεία τόσο των ζώων όσο και των πολιτών. Και έκτον, δρομολογήθηκε η δημιουργία τηλεφωνικού αριθμού έκτακτη ανάγκη ώστε να ενημερώνεται ο Δήμο Καβάλα όταν συμβαίνουν τραυματισμοί αδέσποτων ζώων συνέπεια τροχαίων ατυχημάτων. Θα συνεργαστούμε μαζί τους, εμείς δεν έχουμε καμία πρόθεση να παιδεύουμε ζώα, αλλά από την άλλη δεν μπορούμε να αφήνουμε ανεξέλεγκτο αριθμό αδέσποτων να κυκλοφορούν μέσα στην πόλη. Σε συνεργασία λοιπόν μαζί με τα φιλοζωικά θα τα ε, ε, πάρουμε, θα τα μαζέψουμε, θα τα στηρώσουμε, θα τα μπολιάσουμε, θα τα βάλουμε τσιπάκια για να μπορούμε να πάσα στιγμή να ξέρουμε πού βρίσκονται, ποια είναι τα αδέσποτα της πόλης και φυσικά θα τα επιστρέψουμε. Δεν είναι δυνατόν, υπολογίζεται περίπου ότι η πόλη, ο Δήμος Καβάλας έχει περί τα 80 αδέσποτα, υπολογίζεται. Ποιο είναι ο ακριβής αριθμός δεν τον ξέρει κανένας. Αλλά πού είναι αυτά τα αδέσποτα, δεν πρέπει να ξέρουμε. Πρέπει να ξέρουμε. Και από εκεί και έπειτα, όταν κάποια από αυτά τα δέσποτα είναι επιθετικά ή όταν δίδεται εντολή από την αστυνομία ή από τη Διεύθυνση Υγείας να περισλέξουμε ορισμένα ζώα για να τα παρακολουθήσουμε, δεν πρέπει να το κάνουμε. Πρέπει να το κάνουμε. Εγώ άκουσα χθε για κρούσμα λύσας σε Αγελάδα, μέσα στο νομό Καβάλας. Δεν έχουμε απαλλαγή από ορισμένα πράγματα ακόμη.